το κουμί. Μιχάλη, 4-0. Πριν αρχίσει η σεζόν, περιμένατε ότι στα μέσα ουσιαστικά του πρώτου γύρου η ομάδα της Ένωσης θα ήταν πρώτη και αίτητη? Εντάξει, αλήθεια να λέγεται, ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Ξέρουμε ότι είμαστε μια νεανική ομάδα, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, τώρα λέμε ψέματα, 4-0 δεν πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε, αλλά δείχνουμε στο γήπεδο ότι με αυτά που δείξαμε και στην προετοιμασία, με αυτά που κάναμε στην προετοιμασία, μπορούμε να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Να μην σταματήσουμε εδώ στο 4-0. Έχουμε πράγματα να δώσουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά και πρέπει να συνεχίσουμε να την κάνουμε. Ένα από τα πλεονεκτήματα της Ένωσης είναι το βάθος στον πάγκο. Δηλαδή, είδαμε για ακόμα μια φορά σχεδόν όλους τους Κύπριους να μπαίνουν μέσα να προσφέρουν, άλλοι με πόντους, άλλοι με rebound, άλλοι με απλές άμυνες. Είναι αυτό, πιστεύεις, το κλειδί του φετινού Παραλιμνίου? Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεις το προηγούμενο παιχνίδι. Να πω και για μένα προσωπικά, νομίζω ότι ο Χρήστος δεν ήταν σε τόσο καλή νύχτα, μέρα, τέλος πάντων. Όμως σήμερα εγώ δεν ήμουν στην καλή μου μέρα, αλλά ο Χρήστος ήταν εκεί. Και δείχνουμε ότι ο καθένας μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο, να μείνουμε σε μια σταθερότητα και να και σε όλα τα λεπτά να είμαστε σε μια πολύ καλή διάρκεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον Μιχάλη τον Κουμή.